Σε μία ώρα έρχεται, σε δύο ώρες έρχεται, σε τρεις ώρες έρχεται. Από τη Δευτέρα έχουμε το ίδιο θέμα. Εξοργισμένοι κάτοικοι στον κάμπο του Αγίου Σύλλα λένε το νερό νεράκι, καθώς όπως υποστηρίζουν έχουν να δουν νερό στις βρύσες τους από την περασμένη Κυριακή. Εγώ από την Κυριακή έχω ένα παιδί 6 μηνών και κάνω μπάνιο του παιδιού. Ούτε κρέμα δεν μπορώ να του φτιάξω, τίποτα. Θα βρωμέσουμε όλοι, οικογενειακώς. Να μας δώσουν νεράκι. Από την Κυριακή έχουμε να κάνουμε μπάνιο. Δεν μπορούμε να πληθούμε, δεν μπορούμε να μαγειρέψουμε, δεν μπορούμε να πλύνεις ένα πιάτο. Παίρνουμε τηλέφωνο, δεν απαντάνε. Στο άγχος μας και στην αγωνία μας υπάρχει αδιαφορία. Από την Κυριακή είναι ενημερωμένη και δεν έχω από επίσημο τουλάχιστον φορέα, από τον πρόεδρο, δεν έχω ενημέρωση. Ούτε έγγραφη, ούτε καν προφορική. Τώρα η γεώτρηση έχει νερό και αυτοί λένε ότι δεν έχει νερό. 10 χρόνια, 15, 20 χρόνια αυτό το νερό έχουμε εδώ. Το νερό υπάρχει, πηγαίνει στη γεώτρηση. Νερό βγαίνει από τη γεώτρηση και δεν είναι στο δίκτυο. Δεν ενημερώνει κανείς. Δεν υπάρχει νερό. Υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν παιδιά που πάνε στα σχολεία και πρέπει το πρωί να πληθούν. Είναι απαράδεκτα. Δηλαδή, είδα ανθρώπους εχθές να πηγαίνουν στον προφήτη Ηλία με τα βαρελάκια, με τις κανάτες, που το θυμάμαι αυτό το γεγονός που γινόταν την εποχή που είμαστε παιδιά εδώ στον κάμπο. Δημότες και επαγγελματίες διαμαρτύρονται για την εφιαλτική κατάσταση που βιώνουν εδώ και 5 μέρες, στρέφοντας τα βέλη τους εναντίον της ΔΕΗ, καθώς όπως υποστηρίζουν, δεν έχουν καμία ενημέρωση για το τι πραγματικά συμβαίνει. Το πρόβλημά μου είναι ότι αν τελείωσε ακόμα τα μηχανήματα, τι δουλεύουν ο φούρνος, είναι κυκλοθερμικός, δουλεύει με σωλήνες νερού και κάποια άλλα, θα καούνε. Δεν μπορώ να μείνω χωρίς νερό. Είμαι αναγκασμένος να πάρω κάποια βαρελάκια, να πάω στην εκκλησία απέναντι, να πάρω να βάλω στο τεπόζο. Το έχω ξανακάνει και παλιότερα. Όχι βέβαια, τους παίρνουμε τηλέφωνο και μας λένε αύριο και αύριο και αύριο. Αυτή είναι. Οι αρμόδιοι το ξέρουν ότι έχετε νερό. Εσείς έχετε πάρει τηλέφωνο. Εσείς τι λέτε. Κάνουν έτσι. Οι ψήρες του. Αποτέλεσμα όμως δεν είδαμε τίποτα. Εμείς κουβαλάμε εξάδες νερό εδώ πέρα. Για να κάνουμε τη δουλειά μας, να πιούμε το πρόσωπό μας, να πιούμε τα πόδια μας. Ήρθε το νεράκι, να το παιδί μου. Δεν το έφερε τη διά ή το έφερε το μαγαζί. Ορίστε. Ευχαριστούμε πολύ. Τη ΔΕΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ΔΕΗ, δεν ήταν καλή η ποιότητα του νερού από τη γεώτρηση. Για το λόγο αυτό, σταμάτησε η υδροδότηση με βάση και τις αναλύσεις νερού από το χημείο. Αυτό το νερό καταστρέφει, καταρχήν έχει καταστρέψει όλες τις οικοσκευές εδώ πέρα της περιοχής. Έτσι, όταν έχεις βγάλει 4 φίλτρα στη σειρά για να μπορείς να έχεις νερό και να καθαρίζονται πώς δώσουν κάθε λίγο λίγο και να είναι γεμάτο λάσπες, γεμάτο γύψο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δρομολογήθηκαν διαδικασίες για την παροχή νερού από άλλη γεώτρηση της ευρύτερης περιοχής. Ενημερώθηκα ότι θα πάρουμε από μία γεώτρηση, η οποία πιθανόν αυτή το νερό που έχει είναι άρδευσης, όμως θέλω επίσημη και έγγραφη ενημέρωση, ζητάμε να υπάρξει νέα τιμολόγηση, το νερό αφού είναι η άρδευσης να χρεωθεί στους κατοίκους του κάμπου του Αγίου Σύλλα ως άρδευση. Επιπλέον υπήρξε ένα ακόμη πρόβλημα φραξίματος υδρευτικού δικτύου με τη ζημιά να έχει όπως υποστηρίζουν αποκατασταθεί. Υπάρχει καθυστέρηση, αρκετή καθυστέρηση. Τι να σας πω, δεν ξέρω σε αυτή τη χώρα που ζούμε τι να πούμε. Πληρώνω για να πίνω, πληρώνω για να έχω στο νερό στο σπίτι. Δηλαδή το νερό το πληρώνουμε 3 φορές. Λύσεις στο πρόβλημα ζητούν πολίτες, όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Το νερό νεράκι θα πούμε. Για εδώ.